Η Ομοσπονδία Μεταλλορύχων Ελλάδας χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη των σωματείων που θέλουμε να αποτελέσει σταθμό για να οργανώσουμε με καλύτερους όρους την απάντησή μας για μισθούς και συνθήκες δουλειάς όπως μας αξίζει. Η πλειοψηφία των εργαζόμενων του κλάδου δουλεύουν χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αφού οι εργοδότες αρνούνται να υπογράψουν την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει προτείνει η Ομοσπονδία μας από το 2018. Ακόμη, ο αριθμός των εργαζόμενων που δουλεύουν σε εργολαβίες συνεχώς αυξάνεται και οι οποίοι δουλεύουν και με ακόμη χειρότερους όρους. Στην πλειοψηφία τους είναι και ανοργάνωτοι από σωματεία. Τα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων δεν λαμβάνονται από τις εταιρείες των μεταλλείων και λατομείων, γιατί αποτελούν για αυτούς επιπλέον περιττό κόστος, εκθέτοντας έτσι καθημερινά τους εργαζόμενους του κλάδου σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και για την ίδια τους τη ζωή. Επίσης, την ίδια στιγμή που μας λένε για την περιβόητη πράσινη ανάπτυξη, δεν παίρνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την πρόληψη και για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να μειωθεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί τελείως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εξολητικής δραστηριότητας, δείχνοντας έτσι και το υποκριτικό του ενδιαφέρον. Θέλω να μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους 188 απολυμμένους συναδέρφους μου του Σωματείου Εργαζομένων στα Πετρέλαια της Καβάλας. Μαζί με τους χαιρετισμούς του θέλω να μεταφέρω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία σας, μέσα από τα εργατικά κέντρα της Ομοσπονδίας σας, αυτόν τον χρόνο που εμείς βρισκόμασταν στην καρδιά του μετόπου, του πολέμου που επέλεξε η εταιρεία μας να βρεθούμε, ήσασταν δίπλα μας, είτε με τις ανακοινώσεις σας, είτε με τα μηνύματα αλληλεγγύης σας, είτε και έμπρακτα χέρι-χέρι με εμάς σε όλη αυτή τη μάχη που δώσαμε αυτόν τον χρόνο. Από την πόλη των απολυμμένων λοιπόν, στέλνω το μήνυμα και σας λέω, μην φοβάστε όταν σας τρομοκρατούν οι εργοδότες σας. Δεν χάνουμε το δίκιο μας αν είμαστε σταθεροί στις αξίες μας. Πάντα θα υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπειά μας και την ασφάλεια στους χώρους δουλειά μας και όπως λέμε εμείς στα Πετρέλαια, τίποτα δεν χαρίζεται. Τα πάντα κατακτώνται. Σας ευχαριστώ. Γι' αυτό και εμείς μέσα από μορφές οργάνωση που έχουμε ή προσπαθούμε να στήσουμε σε χώρους δουλειάς, συγκροτούμε πλαίσια πάλι για τους χώρους που δίπλα στα υπόλοιπα αιτήματα όπως μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, αυξήσεις μισθούς κτλ. Βάζουμε και πιο συγκεκριμένα αιτήματα σε σχέση για παράδειγμα τα διαλύματα, το ωράριο, με τη μετακίνηση στους χώρους δουλειάς. Τέτοια δουλειά έχει ξεκινήσει ήδη στη Σωματιακή Επιτροπή των Τηλεφωνικών Κέντρων, για παράδειγμα, όπου συγκεντρώθηκε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος και μετουσιώθηκαν σε αιτήματα. Το πλαίσιο έχει μείνει σαν σταθερά για τη συσπήρωση κόσμου, ενώ παράλληλα παραμένει κάτι ζωντανό, προστίθενται και νέα αιτήματα. Με αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά και τα αιτήματα στους χώρους δουλειάς, ανοίγουμε τη συζήτηση για την ανάγκη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι μεγάλοι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, οι συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις σε οικοδόμους, σε Κόσκο, ο αγώνας που γίνεται τώρα στη Μαλαματίνα, μας εμπνέουν και μας δίνουν θάρρος. Αποτελούν σημαντικό παράδειγμα, ειδικά σε εμάς, καθώς στον κλάδο υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση νέων εργαζομένων που δεν έχουν γνωρίσει συλλογικές συμβάσεις, που η πλειοψηφία δουλεύει με ατομικές συμβάσεις που υπογράφει ο καθένας, με ατομική διαπραγμάτευση, αφήνοντά μας ξεκρέμαστος απέναντι στον εκάστοτε εργοδότη. Χαιρετίζω τη σημερινή μας σύσκεψη και θα μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς των απεργών των εργοστασίων της Μαλαματίνα. Όπως όλοι γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε απεργιακές κινητοποιήσεις εδώ και ένα μήνα μπροστά στην πύλη του εργοστασίου απέναντι στις παράνομες, άδικες και ανήθικες απολύσεις. Ήρθαν για να σπάσουν τον αγώνα μας με αλόγιστη χρήση βίας και με δακρυγόνα. Τα καταφέρανε. Και τι καταφέρανε? Να βάλουν μέσα μια χούφτα απεργοσπάστες, παράνομους απεργοσπάστες κυρίως, αφού τους προσέλαβε τώρα κατά τη διάρκεια της απεργίας για να σπάσουν το δικό μας φρόνημα. Δεν τα καταφέρουν όμως, συνάδελφοι, να σπάσουν το δικό μας φρόνημα. Και δεν τα καταφέρουνε γιατί έχουμε την αλληλεγγύη όλης της εργατικής τάξης. Την αλληλεγγύη των εργαζομένων.
την αλληλεγγύη των εργαζομένων, την αλληλεγγύη των φοιτητών, την αλληλεγγύη των συνταξιούχων, οι οποίοι εκτός από την οικονομική τους στήριξη, εκτός από την φυσική τους παρουσία καθημερινά κατά εκατοντάδες στον χώρο του εργοστασίου, κυρίως είναι η ηθική τους υποστήριξη που δίνει, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα σταματήσει αυτός ο αγώνας μέχρι να παθούν πίσω οι απολύσεις και να αγκογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασία από την ελευθερία. Τελειώνοντας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα τα σωματεία, του κλάδου των εμφιαλωμένων που τον έχουμε πάρει αποφάσεις μέσα στις γενικές μας συνελεύσεις να είμαστε παρόν στο συλλαλητήριο στις 10 Σεπτέμβρη προς τα συνέκθεση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, εδώ και μήνες έχει οξυνθεί η διαπάλη γύρω από τα αδιέξοδα που δημιούργησε τόσο η πολιτική της κυβέρνησης, αλλά όσο και η στάση της πλειοψηφίας στο Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΤ. Εδώ και 2 χρόνια οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ δεν έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας, η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει συνεχώς, ενώ δέχονται απανωτά χτυπήματα από τη μία και από την άλλη διοίκηση που διορίζονται με βάση τις αποφάσεις των κυβερνήσεων από το 2017 και μετά. Οι προσπάθειες των δυνάμεών μας αυτή την περίοδο και το προηγούμενο διάστημα αλλά και το επόμενο θα ενταθούν και έχουν πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από ότι στο παρελθόν, γιατί έχουν βγει και τα σωστά συμπεράσματα από αυτά που λέγαμε εδώ και χρόνια σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση, με την επαναιδιωτικοποίηση μετά τη μαϊμού κρατικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, την οποία βέβαια τη ζει ο κόσμος κάθε μέρα περιμένοντας και ξεροσταλιάζοντας στις στάσεις για να έρθει το λεωφορείο, αφού λειτουργεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών με περίπου το 60% της δύναμης των οχημάτων. Ακύρωση των 130 απολύσεων στα λοιπάσματα Καβάλα. Μια ιστορική νίκη όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά σε αυτή την πόλη ζήσαμε τα χειρότερα. Να προσπαθούμε τους γνωστούς μας να τους πούμε ότι δεν είμαστε εγκληματίες, γιατί είχαμε πωληθεί την πρώτη φορά με μηνύσεις, δικαιωθήκαμε ξανά. Ήταν όλα ψέματα προσχηματικά γιατί ο εργοδότης δεν έχει μάθει να ακούει τη λέξη όχι από σωματείο. Έτσι. Τέλος πάντων, εμείς δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στο σωματείο της Μαλαματίνας. Βλέπουμε τι γίνεται με τα ΜΑΤ, το έχουμε ζήσει αρκετές φορές και θέλουμε επίσης να μεταφέρουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας και στα Πετρέλαια Καβάλας που ήταν πάντα μαζί μας πριν απολυθεί το εγγύνι. Ελπίζουμε αυτές οι απολύσεις που ακυρώθηκαν να είναι η βάση για τη δικαίωση όλων αυτών των εργαζομένων που παλεύουν αυτή τη στιγμή στις παράνομες απολύσεις που γίνονται. Θέλω να σας μεταφέρω μια αγωνία. Όλοι ακούτε μια μόνιμη από εδώ ότι οι καλλιτέχνες, οι εργάτες της τέχνης, οι μουσικοί, οι τεχνικοί, οι φωτιστές, οι χολύπτες έχουν θυχτεί από την πανδημία ίσως όσο κανείς άλλος, οι ηθοποιοί αντίστοιχα. Είναι μια αλήθεια αυτό. Υπάρχει και μια άλλη αλήθεια την οποία την αναζητούμε, ποιο είναι το βαθύ αίτιο του να μας καταστήσουν αόρατους ανθρώπους. Ούτε κουβέντα, βέβαια, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ούτε κουβέντα. Είμαστε αυτή τη στιγμή έρμεο στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού, ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο βρικόλακας, ειδικά για τα νέα τα παιδιά, για τους νέους μουσικούς, οι οποίοι ουσιαστικά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία απλά θα παραμείνουν ανεπάγγελτοι. Ο σύλλογός μας φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Μία φορά στην κατοχή και μία δεύτερη φορά πέρσι στην πανδημία ασχολήθηκε με επιζητιστική βοήθεια στα μέλη του και όχι μόνο. Αγγίξαμε την ανθρωπιστική κρίση. Δεν σας μιλώ βέβαια για κάποιους από εμάς που έχουν την τύχη να έχουν μια σχετική επωνυμία, μια σχετική αναγνωρισιμότητα, άρα και άλλες απολαβές, άλλες δυνατότητες. Σας μιλώ για τον κόσμο της εργασίας στον χώρο μας. Προσπαθήσαμε να βγούμε μπροστά
με πίστη και με δίψα. Καταρχήν να μεταφέρω από εδώ πέρα περαστικά στον πρόεδρο του Σωματείου eFood Θεσσαλονίκης, που πριν περίπου 10 μέρες είχε εργατικό ατύχημα με το μηχανάκι και αυτή τη στιγμή είναι σακατεμένο στο σπίτι του και γι' αυτό δεν μπορούσε να παρευρεθεί και σήμερα εδώ πέρα. Να πούμε, καταρχήν την ιστορία μας την ξέρουν όλοι εδώ πέρα, θεωρώ. Το πώς με το σκληρό αγώνα που δώσαμε καταφέραμε μεγάλες νίκες απέναντι σε εργοδοσία και κράτος. Το πώς πετάξαμε έξω τα δουλεμπορικά γραφεία, το πώς αναγκάσαμε να πάρθουν πίσω οι απολύσεις των συναδέλφων μας πέρυσι το Σεπτέμβριο, το πώς επιβάλαμε την μετατροπή 2.000 και πλέον συμβάσεων εργασίας σε όλη την Ελλάδα από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και το πώς γεννήθηκε ως καρπός όλης αυτής της μάχης που δώσαμε το σωματείο μας. Η αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων στον κλάδο αλλά και της και ολόκληρης εργατικής τάξης ήταν ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας. Τα εργατικά σωματεία και ο απλός κόσμος που μας σταματούσε στον δρόμο να δηλώσει τη στήριξή του μας έδωσε δύναμη και έβαλε στα σκηνιά την εταιρεία. Σαν πρόεδρος των εργαζομένων και εκπρόσωπος των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης θέλω να ευχαριστήσω το ΠΑΜΕ για αυτή την πρόσκληση που μας τιμά σαν σωματείο και να εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους δίκαιους αγώνες όλων των εργαζομένων. Ειδικά αυτό που γίνεται στη Μαλαματίνα το έχουμε ζήσει αρκετές φορές και εμείς στον χώρο εργασίας. Τον τραυματισμό, τον εργασιακό εκφοβισμό, είμαστε μαζί σας μέχρι να κερδίσετε. Σήμερα ευκαιρία που είμαστε και τόσα πολλά σωματεία εδώ, θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις για πολλές κοινές δράσεις, όχι μόνο στην έκθεση που θα είμαστε όλοι και πιστεύω. Και κάτι παραπάνω, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό που γίνεται έτσι. Πρέπει να παλέψουμε. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε για αυτούς που πρέπει. Σαν σωματείο είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Στο τέλος, το δίκαιο θα κερδίσει. Όλοι μαζί στην έκθεση. Ο κλάδος της μεταφοράς δημιουργεί θέσεις εργασίας. Έρχεται όμως η καταστρατήγηση των ωρών εργασίας, του μισθού, να είναι τόσο χαμηλός και τόσο εξευτελιστικός που οι νέοι δεν θέλουν να ασχολούνται, αλλά και οι παλιοί αποχωρούν από το επάγγελμα. Γίνονται τηλιβεράδες. Είναι καλύτερα. Και εκεί βέβαια το delivery εμείς το θεωρούμε μεταφορά. Και είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Όσο κίνδυνο τρέχουν οι οδηγοί στα φορτηγά, από τα πολλά ωράρια, από τις άσχημες συνθήκες, το ίδιο αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι στο delivery. Γιατί για μας, πάλι το λέω, είναι μεταφορείς, μεταφέρουν. Εδώ θέλω να πω και να κλείσω με αυτό, να μην σας κουράζω. Συνάδελφοι, το παραμύθι πως κάθε φορά που αλλάζει μία κυβέρνηση αστική ότι θα μας σώσει, πρέπει να ψαχνόμαστε πάλι να βρούμε έναν άλλο σωτήρα να μας σώσει. Μόνο η δύναμη του εργάτη, όταν πιστέψει αυτό στη δικιά του δύναμη, θα νικήσει. Στην περιοχή μας είμαστε σε μια αναμονή μεγάλων έργων που εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό μετατροπής της χώρας σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας και, και τουριστικών υποδομών. Χαριστικό είναι τα έργα που αναμένονται σε λιμάνι, flyover και βεθ. Αυτή μας λένε είναι η λύση για τον κλάδο, να ευχόμαστε να γίνουν επενδύσεις για να έχουμε μεροκάματο. Όμως συνάδελφοι, αυτή τη λύση τη δοκιμάσαμε. Τρανό παράδειγμα, το χιλιοβασανισμένο έργο του μετρό, όπου από τη μια πλευρά για την εργοδοσία ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου έχει σχεδόν διπλασιαστεί και έχουμε ακόμα, και αυτά είναι λεφτά των φορολογουμένων, και από την άλλη πλευρά των εργαζομένων να υπάρχουν δύο νεκροί από εργατικά ατυχήματα, χαμηλά μεροκάματα, λειψά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, απολύσεις. Συναδέλφους και συνάδελφοι, η επιτυχία της υπογραφής κλαδικής σύμβασης μετά από χρόνια είναι αποτέλεσμα του οργανωμένου αγώνα. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται σε δύο κλάδους, στον κλάδο ενέργειας και στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά κερδοφορίας, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη όπως τη χαρακτηρίζουν. Παρ' όλα αυτά,
χάρη στον νόμο Χατζηδάκη, χάρη σε όλους τους αντεργατικούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και των συγκυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΟΥΔΟΥ κτλ. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος μας, όπως και οι περισσότεροι κλάδοι, μαστίζεται από τους πενιχρούς μισθούς, από όλες αυτές τις νέες μορφές εργασίας, τις εναλλακτικές που βολεύουν το κεφάλαιο και την εργοδοσία και σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν τον εργαζόμενο λαό. Μαστίζεται από τα ωράρια λάστιχο και από την καταστρατήγηση κάθε συλλογικής κατοχύρωσης. Ενώ τον τελευταίο καιρό αρχίζουμε και βλέπουμε έντονα και τη μαύρη εργασία στους δικούς μας κλάδους. Όλα αυτά και όσα έχουν ήδη αναφερθεί από τους προηγούμενους συναδέλφους δείχνουν πόσο πιο σημαντικό είναι σήμερα να προχωρήσουμε σε έναν αγώνα ο οποίος θα είναι πραγματικά δυνατός και θα χτυπήσει με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να βοηθήσει πρώτα τους εργαζόμενους και μετά να σταματήσει όλη αυτή τη λέλαπα που έχει εξαπολύσει απέναντί μας, κυβέρνηση και κεφάλαιο. Θα συνεχίσουμε την ανάδειξη των ζητημάτων των δημοσίων δομών υγείας, της υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι ασθενείς. Θα συνεχίσουμε, γιατί ξέρουμε ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να δυναμώσει ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας για να μην περάσουν τα σχέδια για το νέο ΕΣΥ. Το τι σημαίνει το νέο ΕΣΥ, το νέο υπερρυθματοποιημένο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το έχουμε δει στην πράξη και οι υγειονομικοί και οι ασθενείς, πώς η υγεία δηλαδή του λαού αντιμετωπίζεται σαν κόστος, όπως ακριβώς κάνουν διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών βρίσκεται το εμπόδιο του κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων. Πρέπει να πάμε απέναντι κόντρα στις λογικές που καλούν το λαό να μάθει να συμβιώνει με τον ιό, ενισχύοντας το αφήγημα της ατομικής ευθύνης, να πάμε κόντρα στις ξεπουλημένες ηγεσίες των ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ που έχουν βάλει φαρδιά και πλατιά την υπογραφή τους στο τσάκισμα των μισθών, των δικαιωμάτων μας, που θάβουν τους αγώνες που μας καλούσαν στο διάστημα της πανδημίας να τα μαζέψουμε γιατί δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις. Ξέρουμε ότι ο αγώνας των υγειονομικών είναι πλάι στα ταξικά σωματεία που δώσαν τη μάχη για την υγεία του λαού και μέσα στην πανδημία στο πλάι μας με τους εργαζόμενους της Μαλαματίνα, της eFood, της Costco, της Larco. Δίπλα σας παίρνουμε καθημερινά μαθήματα για το πώς να παλεύουμε και να κερδίζουμε αυτό που μας αξίζει. Έτσι θα συνεχίσουμε παλεύοντας για υψηλού επίπεδου σύστημα υγείας. Είναι η ίδια πολιτική που χτυπάει και εμάς και τις οικογένειές μας, πετσοκόβει τα πτυχία μας και τη μόρφωσή μας, αφήνει φοιτητές χωρίς στέγη, φοιτητές έρμεους της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πανεπιστήμια. Αυτή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο εμπορευματοποίησης της φοιτητικής στέγης με τις αιστείες του ΑΠΘ να μην φτάνουν ούτε για το 2% των φοιτητών του. Την ίδια στιγμή που χιλιάδες φοιτητές περιμένουν ακόμη το γελίο στεγαστικό επίδομα της περσινής χρονιάς των 80 ευρώ το μήνα και δεν γίνεται λόγος για ανέγερση νέων αιστείων, η μεγάλη ακίνητη περιουσία των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων μένει αναξιοποίητη. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο λόγος που δεν γίνονται αιστείες είναι το ότι εμείς και οι οικογένειές μας θεωρούμαστε πελάτες και η κάλυψη των αναγκών μας θεωρείται κόστος. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι στην προσπάθειά μας να στεγάσουμε τα όνειρά μας για μόρφωση και σπουδές δεν είμαστε μόνοι μας. Θα κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης μας και τη δράση μας για το ζήτημα της στέγασης.